Είναι αυτό εδώ. Τώρα έχει μαζευτεί όλο πίσω. Ουσιαστικά έχει καμπονό. Το τελειώνω. Λοιπόν, αυτό το είχα πάρει 1 ευρώ από Σεφορά λόγω της απόχρωσης, γιατί είναι πολύ σκούρο. Ωστόσο, το βλέπετε σχεδόν τελειωμένο, διότι μου άρεσε. Είναι oil free. Και μου άρεσε γιατί το χρησιμοποιούσα για contouring εγώ, ξεκάθαρα. Είναι πολύ σκούρο το χρώμα του. Να το, να το εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σκούρο σαν make-up, αλλά έχει μία απόχρωση έτσι ψυχρή που για κοψίματα είναι μία χαρά. Καθίστε να σας κάνω κάποιο swatch να το δείτε. Οπότε εγώ το χρησιμοποιούσα για να κάνω contouring. Εδώ, εδώ και εδώ. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι σχεδόν έχει τελειώσει και μια χαρά με βόλεψε. Είχα πάρει άλλο ένα, το οποίο όμως ήταν πολύ θερμό πορτοκαλί, οπότε εκείνο προσπάθησα να το φτιάξω έτσι λίγο με άλλα make-up. Δεν έφτιαξε, οπότε εκείνο δεν. Αυτό όμως με βόλεψε και το τελείωσα όλο, οπότε για 1 ευρώ τα έβγαλε σίγουρα τα χρήματά του και με το παραπάνω. Ακούτε λίγο το βραστήρα, γιατί φτιάχνει μαμά μου καφέ. Θα σταματήσει. Λοιπόν, να κάνουμε, είμαστε πολύ εδώ, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνω βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά εδώ τα αντισηπτικά από CN, η γραμμιδουλάκια. Ωραία, μια χαρά. Κάνω τη δουλειά του, σκουβαλά πάντα ένα-δύο. Όχι, θα πάω τώρα. Όχι ακόμα, τώρα θα πάω να το δω. Λοιπόν, κάνω τη δουλειά του πολύ καλά. Και πολύ οικονομικά, έχουν 15 μέσα. Οπότε, μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα primer, αυτό εδώ, που είχα πάρει από μια εταιρεία από ένα site της Αμερικής. Είναι κάπως κιτρινοπό, είναι για να κάνει μάτ την επιδερμίδα. Εντάξει, συμπαθητικό ήταν, δεν έκανε τίποτα τρελό. Έκανε λίγο πιο μάτ, όντως, το πρόσωπο. Μετά έστρωνε καλά το μακιγιάζ, αλλά εντάξει. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό, έχω δοκιμάσει καλύτερα, οπότε θα του βάλω ένα 7 στα 10. Δεν ήταν κακό, δεν ήταν χάλια, αλλά δεν ήταν και κάτι φοβερό. Συνεχίζουμε με ένα concealer, όχι κορέκτορα, από την Essence, αυτόν εδώ, ο οποίος είναι έτσι κάπως κίτρινος, για τους μαύρους κύκλους, για να δίνει φως και να καλύπτει μαύρους κύκλους. Αυτό ήταν πολύ λεπτόρευτο, αλλά μου άρεσε αρκετά η σύσταση και το πώς έδινε φως. Δεν έχει φοβερή κάλυψη, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο φως, οπότε αυτό το προτείνω. Βέβαια το έχω πάρει αρκετά παλιά. Είναι το Color Collecting Liquid Concealer και είναι η απόχρωση 20 Pastel Yellow. Αυτό τώρα το καλοκαίρι το φορούσα και χωρίς να βάζω από πάνω κάποιο concealer, γιατί δεν ήθελα πάρα πολύ κάλυψη, οπότε με κάλυπτε. Οπότε ναι, αρκετά καλό. Λοιπόν, συνεχίζω με το αγαπημένο μου Body Mist, το οποίο πήρα φέτος και σχεδόν το έχω τελειώσει. Είναι από εταιρεία το Yoko και είναι το Vanilla Cupcake. Αυτό εδώ μυρίζει τέλεια, σαν βανίλια καρύδα, πάρα πολύ καλοκαιρινά. Είναι και ελληνικό προϊόν, το πήρα από τα Hondo Center, γύρω στα 5 ευρώ, πολύ οικονομικό. Και είναι από τα λίγα Body Mist που κρατάει διάρκεια, δηλαδή έχει διάρκεια, δεν εξαφανίζεται με το που το ψεκάζεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ, θα δοκιμάσω και άλλα από αυτή τη σειρά, αλλά αυτό σίγουρα θα είναι το πιο αγαπημένο μου. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε καθόλου είναι από το Body Shop, αυτό εδώ το White Mask Lover, είναι άρωμα. Εκτός ότι ήταν αρκετά ακριβό για τα 15 ml που είναι, δεν μου αρέσει καθόλου η μυρωδιά. Θα μου πεις, πρέπει να το δοκιμάσεις. Ναι, μυρίζει πολύ χάλια. Μυρίζει προσωπικά, μου φαίνεται λίγο σαν κατσαριδοκτόνο. Δεν μου αρέσει καθόλου, είναι vegan. Για μύρισε και εσύ να μου πεις αν σ' αρέσει αυτό. Μαμά, σ'
Έκανε μία και μύρισε να μου πει αν σ' αρέσει η μυρωδιά. Τι είναι αυτό? Είναι ένα άρωμα από body shop, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι και καλά white mask, καμία σχέση με white mask. Δεν σου αρέσει? Όχι. Άμα σ' αρέσει ναι, πάλι. Δεν μου αρέσει. Το μύρισε. Έβαλα λίγο. Θες να το πάρεις? Εγώ δεν το βάζω. Και ήταν και ακριβό. Άμα δεν το θες, μου αρέσει. 15 ευρώ έχει αυτό το μπουκαλάκι. Αλήθεια. Να. Είναι γνωστό το white mask. Ναι, αλλά δεν είναι το κλασικό. Αυτό όχι, είναι. Μου αρέσει. Σ' αρέσει. Είναι ξεχωριστό, δεν θυμίζει κάτι άλλο. Ναι, είναι ξεχωριστό. Εμένα δεν μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά στη μαμά μου πάντα λίγο πιο ξινά, πικρά. Εμένα μου πάντα πιο γλυκά. Μπράβο. Σωστά. Σε σένα δηλαδή μυρίζουν ωραία τα πικρά ξινά. Πολύ σε... ωραία μυρίζει. Αλήθεια. Αν σου πιέσω, θες να δει. Περιμένετε να μυρίζει. Και το καφέ. Εμένα μυρίζει χάλια. Σε σένα. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει. Πάρτο, πάρτο γιατί δεν το φοράω και είναι κρίμα. Ωραία, εμένα μ' αρέσει. Χαίρομαι, ωραία. Θα το αξιοποιήσουμε. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό το make-up από Seagram, το οποίο φοράω και τώρα. Έχει λίγο ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Έβαψα και τη μαμά μου για το γάμο, ενώ κάναμε πρόβα και της έβαλα αυτό και της έκατσε πάρα πολύ ωραία. Είναι ενυδατικό, είναι καλυπτικό, έχει ωραία απόχρωση, ειδικά τώρα με μαύρισμα, εμένα μου κάθεται τα μαμ. Είναι η απόχρωση honey, μέλι. Μου το έχει δώσει η Σοφία, μου το έχει κάνει δώρο η Σοφία και πραγματικά το φοράω όλο το καλοκαίρι, δεν είναι βαρύ, είναι πολύ ενυδατικό, αφήνει ματ, αλλά χωρίς το ξηρό το ματ, ας πούμε, είναι το ωραίο το ματ, αλλά είναι ταυτόχρονα και ενυδατικό. Και είναι από τη σειρά Skin Infinite, τη Seagram, πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία συσκευασία. Και είναι στα 30 ml. Πάρα πολύ ωραίο make-up και το προτείνω. Γενικά από Seagram έχω δοκιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάτι που μου άρεσε αρκετά είναι αυτό το μανό από Shein, το οποίο είναι έτσι, αυτό το, κάνει αυτό το υφέ, είναι mauve με χρυσό και είναι αυτό εδώ που έχω βάψει τα νύχια μου. Μου αρέσει πολύ, εντάξει, η διάρκεια δεν έχει πολύ καλή, αλλά είναι πάνω φτηνό, πρέπει να έχει ένα ευρώ. Και μπορείς να το βάλεις και πάνω από άλλο βερνίκι. Έτσι, αυτό εγώ το φοράω και σκέτο, μου αρέσει. Γενικά πολύ ικανοποιημένη, γενικά μου αρέσουν και τα μανώ από Shein. Έχω δοκιμάσει και σε αποχρώσεις και αυτά τα μικρά και τα άλλα, τα κανονικά, τα λίγο πιο μεγάλα. Και είναι πολύ οικονομικά και πολύ καλά. Λοιπόν, δοκίμασα από VC αυτήν την Lift Active Collagen Specialist, το δειγματάκι. Εντάξει, τώρα από δείγμα δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά ένιωσα έτσι μια... ένα τραβηγματάκι. Καλά, μη φυσάς τη μύτη σου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για όλους τους τύπους δέρματος και πολύ καλό. Ίσως το πάρω κάποια στιγμή να το δοκιμάσω με κολαγόνο. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει με κολαγόνο. Λοιπόν, ναι, μου άρεσε έτσι αυτό το λίγο που δοκίμασα. Και τελειώνουμε. Έχουμε ένα μολύβι. Χιλιών από εταιρεία Glamour σε μια πάρα πολύ ωραία ροζ απόχρωση. Αυτό εδώ το ροζ φούξια. Και αυτό το είχα πάρει από περιοδικό, έξω και το Glamour. Μου άρεσε πάρα πολύ, το βλέπετε άλλωστε, το έχω τελειώσει. Και έχει μια πολύ ωραία ροζ απόχρωση που πάει πολύ και με το κραγιόν που φοράω. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ οικονομικό. Τώρα δεν ξέρω πού μπορεί να το βρείτε, εγώ από περιοδικό το είχα πάρει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα τέλειο lip gloss από Primark. Αυτό μου το έχει φέρει ο αδερφός μου από το Primark στο Λονδίνο, όταν έχει πάει. Είναι χρυσό και δίνει έτσι πολύ ωραία χρυσή λάμψη. Αν το βλέπετε. Το είχα λιώσει πέρσι, το καλοκαίρι πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Είναι φανταστικό. Έχει λίγο ακόμα. Δεν είναι εντελώς άδειο και πραγματικά μου είχε φέρει και μία παλέτα με highlighter από Primark που ήταν θεϊκή και είναι κάπως κάνει και μεταλλικό έτσι, δηλαδή δίνει πάρα πολύ ωραία παιδιά. Κάποιος σε φωνάζει μαμά. Όχι, απ' έξω κάποιος. Κατερίνα. Εμένα φωνάζει. Νομίζω. Κατερίνα φωνάζει. Ναι, έρχομαι.
Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι! Η Ελένη. Αχ, από πού θα πάω εγώ τώρα, από κάτω πρέπει να πάω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα highlighter από Elf. Δεν ξέρω πώς το βρήκα αυτό, πραγματικά δεν θυμάμαι που το έχω βρει, γιατί δεν έχω παραγγείλει ποτέ από Elf. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία συσκευασία, παρόλο που είναι μικρό, έχει μεγάλη ποσότητα μέσα. Λοιπόν, καθίστε. Να το πατήσω. Ωραίο ήταν, μου άρεσε και πολύ οικονομικό, παιδιά. Τέλειο. Λοιπόν, βγήκε λίγο. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ οικονομικό. Από Elf. Από εδώ δεν είναι μόνο από εδώ. Και ενώ φαίνεται πολύ μικρό, έχει αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έχει λίγο ακόμα. Θα το χρησιμοποιήσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχουμε τρία πραγματάκια ακόμα. Ένα κρεγιονάκι, αυτό το έχω πάρει από site της Αμερικής. Ένα μοβ, έτσι, περίεργο χρώμα. Μοβ, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο μοβ. Γενικά το μοβ δεν μου πολύ πάει, αλλά το συγκεκριμένο μου πάει πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα μοβ που με κολακεύουν, γιατί είναι κάπως βιολετή μοβ. Είναι ωραίο, είναι το σκούρο, το βασιλικό το μοβ. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνα το highlighter, σοκ. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα. Είναι... δεν γράφει και κάτι άλλο. Α, γράφει. Είναι το Lilac Petal. 1205 από Elf. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν. Πολύ ωραίο και αυτό. Ήτανε matte, ωραία υφή. Ενώ λέει lip gloss είναι matte. Δεν ξέρω τι φάση. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τώρα δεν μπορώ να το φορέσω, έτσι θα χαλάσω το αυτό. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Άλλη μία παλέτα, που και αυτή νομίζω ότι την είχα πάρει από εκεί, που είναι για contouring και για bronzing και για strobing και highlighter. Τέλος πάντων, έχει απ' όλα. Μου άρεσε αρκετά. Αυτή την έχω λιώσει που είναι για contouring και αυτή που είναι για bronzing και αυτή που είναι τύπου πούδρα και για φως. Η μόνη που δεν μου έχει βολέψει πολύ είναι αυτή που είναι λάμψης, πούδρα λάμψης. Οκ, όμως ήταν πάρα πολύ καλό και είχε 2-3 ευρώ και αυτό από το site της Αμερικής και είχε και τεράστια ποσότητα. Οπότε ναι, είναι από εταιρεία Zuri, Zuri Flawless κάπως λέγεται. Τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και μόνο αυτήν δεν έχω έτσι αξιοποιήσει πλήρως, αλλά θα την αφήσω εδώ πέρα να την βρω του χρόνου. Και τέλος έχουμε αυτά εδώ που είναι επιθέματα για μακιγιάζ ματιών που είχα πάρει από Jumbo. Τα οποία είναι αυτοκόλλητα, τα κολλάς εδώ για να σου βγει πιο ίσια η γραμμή και για να μην λερώνεσαι έτσι κάτω από τα μάτια. Δηλαδή κάνεις έτσι πιο ωραία γραμμή eyeliner και τις σκιές σου και δεν λερώνεσαι γιατί δεν πέφτουν σκιές κάτω από τα μάτια. Το βάζεις όταν βάφεσαι στο μάτι και μετά το αφαιρείς, είναι αυτοκόλλητο. Και έχει μέσα 10. Πάρα πολύ βολικές, πολύ ωραίες. Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και πολύ οικονομικές. Μου τις είχε προτείνει η φίλη μου η Βενετία. Βενετία, μου σε ευχαριστώ. Οπότε πάρα πολύ καλές. Γενικά αποτυχίες δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι. Όλα ήταν αρκετά καλά. Και θα σας βάλω να δείτε και λίγο αυτό έτσι μια σταγόνα πόσο έχει απομείνει. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ότι είναι εντατικό, αλλά έχει και αρκετά καλή καλυπτικότητα. Γενικά, τελευταία προτιμώ τα εντατικά make-up. Και βλέπετε ότι βάζεις έτσι ελάχιστα και καλύπτει μεγάλη επιφάνεια. Αυτά λοιπόν. Αυτό ήταν το βιντεάκι με τα MPs. Ελπίζω να σας άρεσαν και η απόχρωση είναι καλή έτσι για καλοκαιρινή αυτό. Για το καλοκαίρι. Αυτό ήταν το βιντεάκι με τα MPs. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κι εσείς τι έχετε δοκιμάσει από αυτά και τι σας θέλετε να δοκιμάσετε. Αυτά, σας αγαπώ, σας χαιρετώ και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά και πολλά. Γεια σας!